Εδώ και πάλι ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο σήμερα στη Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, που αντάλλαξαν βαρύς χαρακτηρισμούς για τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, την τρομοκρατία αλλά και για την πανδημία. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η σύγκρουση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή την αστυνομική βία και τις συγκεντρώσεις των τελευταίων ημερών. Βρέθηκαν τρεις βουλευτές σας. Τρεις βουλευτές σας επώνυμοι να στηρίξουν μία κατάληψη η οποία έγινε με διακύβευμα τα αιτήματα του Κουφοντίνα. Και έρχεστε μετά να κατηγορήσετε εμάς ότι εμείς υποδαφλίζουμε την ένταση, ότι εμείς θέλουμε το διχασμό, όταν εσείς συντάσσεστε πίσω από αυτές τις απόψεις. Να σταματήσετε να ταυτίζετε όλους όσους έχουν αγωνία για το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά δικαιώματα, όλους όσοι δεν θέλουν να γίνει ήρωας ένας τρομοκράτης δολοφόνος πεθαίνοντας από απεργία πείνα σε μια φυλακή, με ό,τι κινδύνους έχει αυτό. Δεν ακούστηκε ποτέ και δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ οποιοδήποτε υπονοούμενο, κύριε Τσίπρα, περιμένετε τώρα, θα τα ακούσετε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, είναι ότι δεν έχετε απαντήσει ποτέ, για τα πραγματικά δεδομένα. Και τα πραγματικά δεδομένα ήταν ότι ένα από τα πρώτα νομοθετήματα τα οποία φέρατε όταν γίνατε κυβέρνηση ήταν η διευκόλυνση ετοιμάτων των τρομοκρατών. Το Μάρτιο του 2015. Κυριάκος Μητσοτάκης και Άλεξης Τσίπρας αλληλοκατηγορήθηκαν για τα όσα συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη και τα φαινόμενα βίας που εκδηλώθηκαν. Σας κατηγορώ λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ότι συνειδητά καλύπτετε την ατιμορρησία στα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας. Εμείς σας ζητάμε να σταματήσετε αυτή την καθεστωτική αντίληψη. Τα καθεστώτα, ξέρετε, πέφτουν συνήθως με πάταγο. Μη φοβάστε, δεν θα σας ρίξουμε εμείς, όσο και αν μας υπερτιμάτε. Η δημοκρατία θα σας ρίξει. Το δηλητήριο, το οποίο συνειδητά στάζεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, είναι πολιτικά και ηθικά, τολμώ να πω, ανεπίτρεπτο. Εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Τσίπρα, δεν σας κατηγορώ, σας λέω απλά ότι για ακόμα μια φορά ήσασταν κατώτερος των περιστάσεων ως πρωθυπουργός, είστε κατώτερος των περιστάσεων ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Η καταστολή, η άκρητη και απρόκλητη καταστολή, προετοιμάζει τραγωδίες. Αν δεν το καταλαβαίνετε αυτό, κύριε Μητσοτάκη, είστε ανεπαρκείς. Αν το καταλαβαίνετε όμως και επιμένετε σε αυτό, είστε επικίνδυνος. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ένα κόμμα που επέρεται ότι είναι κινηματικό αγνοεί τι μπορεί να συμβεί όταν συνειδητά συμβαδίζει με κουκουλοφόρους. Σε μια τέτοια περίπτωση ο αρχηγός και το επιτελείο του θα ήταν αφελής. Αν όμως ήξεραν τι θα ακολουθούσε και ανέλαβαν το ρίσκο, τότε δεν ήσασταν απλά αφελείς, ήσασταν πολιτικά μοιραίοι. Σας κατηγορώ λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ότι συνειδητά στείνεται ένα σκηνικό αστυνομικού κράτους. Και αυτό αποκαλύφθηκε βήμα-βήμα 1,5 χρόνο τώρα. Όταν τον Οκτώβριο του 2019 η αστυνομία έμπαινε σε κινηματογράφους για να βγάζει νέους ανθρώπους σηκωτούς επειδή έβλεπαν την ταινία Τζόκερ, που να ξέραμε ότι θα μετατρέπατε τη Νέα Σμύρνη σε Gotham City. Προχωρήσατε σε ένα υγειονομικό και κοινωνικό σαμποτάζ ολόκληρης της χώρας. Είναι μια πρωτοβουλία επικίνδυνη, απόλυτα ανεύθυνη. Προσάπτω ότι θέλετε να ψαρέψετε στα θολά νερά της πανδημίας για να δημιουργήσετε και πάλι νέες πλατείες και νέους αγανακτισμένους. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να σας προειδοποιήσω ότι η βία τρέφει τη βία. Η βία από μόνη της δεν γεννά τίποτα. Γεννά μόνο χάος. Η απάντηση στο σύνθημα «Η βία γεννά βία», η δικιά μου απάντηση είναι άλλη. Το σύνθημα μας είναι άλλο. Ο διάλογος γεννά διάλογο, ο διάλογος γεννά πρόοδο. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους τους πολίτες που έπεσαν θύματα αστυνομικής βίας, όχι μόνο επί των ημερών της δικής του διακυβέρνησης, αλλά και κατά το παρελθόν. Ως Πρωθυπουργός της χώρας, γιατί η χώρα έχει συνέχεια, και το κράτος έχει συνέχεια, να ζητήσω συγγνώμη από όλους όσοι πληγώθηκαν από κρούσματα αστυνομικής βίας κατά το παρελθόν.
και επί δικών μας ημερών και επί δικών σας ημερών, κύριε Τσίπρα. Και από τους συνταξιούχους που ξεκάσατε, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη. Και αυτή είναι όμως τη στιγμή, την οδηγήσατε με τη στάση του σώματος, το χαμόγελο και την αναφορά, τα απαξιωτικά, την απαξιωτική αναφορά στα περιστατικά της προηγούμενης κυβέρνησης, την απαξιώσατε. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν μπορείτε να ζητήσετε μια συγγνώμη? Η σύγκρουση επεκτάθηκε και στη διαχείριση της πανδημίας. Σας κατηγορώ γιατί όχι μόνο αποτύχατε με τραγικά αποτελέσματα στην διαχείριση της πανδημίας, αλλά και γιατί ακόμη και σήμερα εξακολουθείτε να αγνοείτε την πραγματικότητα, να εμφανίζετε στους πολίτες μια πλαστή πραγματικότητα δίθεν επιτυχίας. Όσο λοιπόν ισχυρίζεστε ότι η Ελλάδα απέτυχε να διαχειριστεί την κρίση της πανδημίας, τόσο θα έρχομαι εδώ και θα σας λέω, είστε ψεύτης. Για ακόμα μία φορά είστε ψεύτης και ξέρετε, Νικόλας, ότι λέτε ψέματα. Σήμερα μία από τα ίδια. Μητσοτάκης και Τσίπρας χέρι-χέρι στην επιχείρηση διχασμού τροφοδότησαν με μίσος την ελληνική κοινωνία. Για τα πραγματικά προβλήματα δεν ακούσαμε τίποτα. Μητσοτάκης και Τσίπρας επιδόθηκαν στο γνωστό σκηνικό της αποπροσανατολιστικής πόλωσης αλλά και της αμοιβαίας στήριξης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση των αστυνομικών και την αντιμετώπιση και ενίσχυση του ελέγχου φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς.